Καλά, κύριε Οικονόμου, λέγαμε να ξεκινήσουμε με άλλο θέμα, αλλά αυτή η ιστορία με την απεργία του ΝΟΤΑ και με το γεγονός ότι ανοίγει άλλο ένα παραθυράκι κριτικής από διάφορους φορείς στο αναπτυξιακό νομοσχέδιο, το οποίο έτσι κι αλλιώς έχει δεχθεί πάρα πολλές επιθέσεις. Θα ήθελα να κάνετε ένα σχόλιο και εσείς και ο κύριος Αλεξιάδης. Θα ήθελα να κάνω ένα σχόλιο πραγματικά σε αυτό που είπε ο κύριος συνδικαλιστής. Δεν θα ιδιωτικοποιήσουν τη ζωή μας. Δηλαδή, τα 2 εκατομμύρια άνθρωποι που δουλεύουν στο ιδιωτικό τομέα είναι τα κορόιδα για τον κύριο. Είναι δηλαδή αυτό το οποίο δεν θέλει να πλησιάσει ο κύριος. Που μου φαίνεται αδιανόητο και απάνθρωπο να λέει κάποιος το 2019 δεν θα ιδιωτικοποιήσουμε τη ζωή μας. Δηλαδή, το ιδιωτικό τομέα και τα 2 εκατομμύρια ανθρώπους που δουλεύουν από το πρωί μέχρι το βράδυ για να ζήσουν τις οικογένειές τους και να αποκόψει η χώρα. Ξέρετε όταν κάποιος φοβάται δηλαδή, για τη δουλειά του, ένα ρομποφίλ. Δεν φοβάται κανένας τη δουλειά του. Έχει φοβάται για τα προνόμια που ίσως έχει, για το επίπεδο που έχει εξασφαλίσει εις βάρος κάποιων άλλων. Γιατί αυτό είναι η ουσία όλης της υπόθεσης. Να μην ιδιωτικοποιείς τη ζωή μας. Σώπα. Δηλαδή, όλοι οι άλλοι είναι τα κορόιδα. Και αυτός τι είναι, μια ελίτ η οποία δίνει μάχες, σώνει και καλά. Δεν μπορεί να πει τώρα κανείς ελίτ, σώνει και καλά. Που καθαρίζουν τις πόλεις. Σώνει και καλά, δεν ξέρω. Για ποιο λόγο λοιπόν ο άνθρωπος που δουλεύει στο ιδιωτικό συνεργείο και αυτός που δουλεύει στο δημόσιο συνεργείο, γιατί τι είναι η διαφορά αυτών των δύο εργαζόμενων. Θέμα διατύπωσης ίσως. Όχι καθόλου θέμα διατύπωσης. Θέμα διατύπωσης. Κύριος Οικονόμου, θεωρεί ότι αυτό αποκαλύπτει μια νοοτροπία. Αποκαλύπτει μια νοοτροπία. Και ένα λεπτό μου. Να τελειώσετε. Και προσοχή τώρα και συγγνώμη δηλαδή που θα το πω. Αλλά εδώ δεν είναι ιδιωτικοποίηση και ξεπούλημα. Πρέπει να καταλάβουμε ότι υπάρχουν 2 αντιλήψεις. Η μία αντίληψη λέει ακριβώς σπάταλο χωρίς καλές υπηρεσίες κράτος, πανάκριβο για τον πολίτη, πληρώνω φόρους, πληρώνω ανταποδοτικά, πληρώνω εισφορές, κοινωνικές εισφορές, ασφαλιστικές εισφορές και αυτό που λαμβάνω πίσω είναι κάτι το οποίο δεν με εξυπηρετεί, είναι πολύ κακές υπηρεσίες ή δεν έχω καλή αποκομιδή των σκουπιδιών ή δεν έχω καλή σύνταξη ή δεν έχω καλή υπηρεσία στο νοσοκομείο ή στο σχολείο, δηλαδή αυτό που παίρνω πίσω με αυτό που πληρώνω και έχω κάτι μάλιστα. Το οποίο να είναι ανταποδοτικό. Κάτι το οποίο να μπορεί να λειτουργήσει. Άρα ό,τι μπορεί πλέον να ενταχθεί σε μια λογική αναπτυξιακού νομοσχεδίου, λέτε εσείς. Να δούμε τι θα πει ο κ. Αλεξιάδη. Σαφέστατα μπορεί. Σαφέστατα μπορεί. Κοιτάξτε, συγκρούνται 2 διαφορετικές απόψεις. Συγκρούνται μια άποψη που θέλει τα πάντα να δοθούν στους ιδιώτες για συγκεκριμένους λόγους και με συγκεκριμένα οικονομικά και άλλα συμφέροντα. Το ζήσαμε αυτό και μέχρι το 2014. Το ζούμε και τώρα. Και υπάρχει μια άλλη άποψη που λέει ότι πρέπει να έχουμε ένα αποτελεσματικό δημόσιο, ένα δημόσιο το οποίο να έχει μικρές δαπάνες και να μην είναι ένα σπάταλο δημόσιο. Καλά, και μισόλεπτακι. Και θέλουμε ένα δημόσιο το οποίο να είναι σε όφελος της κοινωνίας και όχι σε όφελος των εργαζομένων στο δημόσιο. Αλλά από το σημείο αυτό μέχρι το να παίρνει μια μικρή μειοψηφία, όπως πολύ σωστά ο κ. Τσούνης το είπε και πολύ σωστά είπε ο ΕΟΤΑ, έχει πει μπροστά σε αυτούς τους αγώνες. Και εγώ θέλω να τους δώσω συγχαρητήρια και με την πολιτική μου ιδιότητα και με την πρώην συνδικαλιστική μου ιδιότητα, γιατί είναι η αιχμή του δόρατος αυτή τη στιγμή σε έναν μεγάλο αγώνα. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν αυτή τη στιγμή. Ποιος είναι ο αγώνας, κύριε? Κύριε Οικονόμου, εγώ δεν σας διέκοψα. Ακούστε τη δική μου άποψη. Σε ό,τι αφορά λοιπόν το συγκεκριμένο, είναι πολύ σημαντικό και το θέμα της δημοκρατίας που μπαίνει, δηλαδή το ότι αυτή η κυβέρνηση με ένα κρυφό πρόγραμμα, διότι το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο έχω στα χέρια μου, το ξανακοιτάω κάθε μέρα, δεν λέει πουθενά ούτε ότι θα ιδιωτικοποιήσουμε τα πάντα, όπως κάνουν τώρα, ΣΔΙΤ, ούτε ότι θα βάλουμε άλλο τα ΣΔΙΤ, άλλο αυτό. Δεν λέγατε πουθενά ότι εμείς θα έρθουμε στον χώρο των Δήμων και θα ιδιωτικοποιήσουμε τα πάντα. Ή τα θέματα δημοκρατίας που πολύ σωστά βάζει η ΠΟΕΟΤΑ, δεν μπορεί οι 6 στους 41 να δεσμεύουν για θέματα δημοκρατίας. Και εδώ ανοίγει ένα μεγάλο πεδίο συζήτησης. Διότι είτε αφορά την ψήφο των Ελλήνων του εξωτερικού, είτε αφορά το προσφυγικό, είτε αφορά άλλα ζητήματα, υπάρχουν θέματα δημοκρατίας, πώς παίρνονται οι αποφάσεις. Εν πάση περιπτώσει, στη σύγκρουση δημόσιο-ιδιωτικό, καταλαβαίνουν οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας για ποιο λόγο τους λέγαμε πριν τις εκλογές ότι υπάρχει κρυφό πρόγραμμα και δεν μας πιστεύουν. Τώρα μας πιστεύουν αρκετοί από αυτούς. Mm-hmm. Λοιπόν. Συγγνώμη. Και να πάμε στο άλλο θέμα. Έτσι, γιατί έβαλε και το επόμενο θέμα ο κ. Αλεξιάδης. Αυτά είναι ψευτοδιλήμματα της δεκαετίας του 80. Αυτά τα είχαμε ακούσει. Κάναμε ένα κράτος, το τελευταία σοβιετική οικονομία της Ευρώπης,
την ώρα που πέφτανε οι Σοβιετίες, εμείς στήσαμε μια καινούργια Σοβιετική οικονομία. Πάμε λίγο τώρα στη δεκαετία του 50 με τους αστυνομικούς συνομάδες. Όλα στους ιδιώτες λοιπόν. Αυτή είναι η νέα αντίληψη. Όλα στους ιδιώτες. Όχι κύριε Αλεξιάδη. Όλα στους ιδιώτες. Ξέρετε τι λέμε εμείς. Ότι αυτό το σπάταλο που λέτε ένα πολύ ωραίο ευχολόγιο. Τι ωραία τα είπατε. Να μην έχει λέει για τους εργαζόμενους αλλά για τον πολίτη ένα κράτος και να μην ψηφώνει κλπ. Πολύ ωραία διακήρυξη. Είναι μεγάλη κουβέντα εσείς, και η ανθρωπότητα. Όταν λοιπόν, όταν λοιπόν αυτό που περιγράφει ο κύριος Αλεξιάδης δεν υπάρχει πίσω. Πουθενά στη χώρα μας, για να μην πω στον κόσμο, έχετε λοιπόν μια διακήρυξη να είναι κοινού περιεχομένου. Mm-hmm. Εμείς λέμε λοιπόν αυτά τα ψευτοδιλήμματα του 80 να πάμε στο 2019, όχι το 20, το 2030, το 19, στο σήμερα. Και να δούμε ποια είναι τα πραγματικά προβλήματα της χώρας. Και αν αυτά οχυρώνονται πίσω από μια σοβιετικού τύπου οικονομία, δηλαδή όλα στο κράτος, να μας εξηγήσει ο κύριος Αλεξιάδης και ο ΣΥΡΙΖΑ φυσικά κατά επέκταση, πού στον κόσμο που εμείς θέλουμε να απευθυνθούμε, στην Ευρώπη, στην Αμερική, σε αυτό που λέμε δυτικού τύπου ευρωπαϊκού ή οτιδήποτε άλλο δυτικού τύπου οικονομίες και κοινωνίες, υπάρχει κράτος στο 80%. Μια κουβέντα κύριε οικονόμη, για να μείνουμε σε αυτό. Εγώ αντιλαμβάνομαι το θέμα της πολιτικής διαφοράς, τα ακούσαν οι τηλεθεατές. Υπάρχει όμως ένα ζήτημα δημοκρατίας ως προς το ότι φέρνετε ένα... Το θέμα της δημοκρατίας είναι ότι φέρνετε ένα νομοσχέδιο... Ακούστε με. Φέρνετε ένα νομοσχέδιο σε σχέση με τα αναπτυξιακά δίθεν ζητήματα, θα σας πω, δίθεν για αυτά τα ζητήματα και έρχεστε σε αυτό το νομοσχέδιο και καταπατάτε εργασιακά δικαιώματα και φέρνετε ρυθμίσεις που δεν τα λέγατε προεκλογικά. Γιατί προεκλογικά δεν λέγατε όλα αυτά τα οποία φέρατε στο νομοσχέδιο τώρα? Είναι θέμα δημοκρατίας. Περιγραφόμενο. Το έχετε. Βεβαίως. Λέτε πουθενά ότι θα δοθούν όλους τους ιδιώτες. Το συνοπτικό το έχετε στα χέρια σας. Δεν λέτε πουθενά για αυτό το πράγμα. Ποια να πούμε, κύριε Αλεξιάδη, έχετε συνοπτικό. Εν πάση περιπτώσει, καταθέσαμε όλες τις απόψεις μας. Νομίζω να προχωρήσουμε στο προσφυγικό. Κύριε οικονόμου, στις δεκαετίες μπροστά. Αλλά εμείς τα πάμε καθαρά όλα προεκλογικά.